Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Ξεκίνησε ο ψυχρός πόλεμος Δύσης Ρωσίας. Οικονομικά τα πρώτα αντίπεινα κατά της Μόσχας μετά την απόσχηση της Κριμαίας. Πώς απαντά ο Πούτιν σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Σε βάση των Ταλιμπάν στο Πακιστάν αναζητούν πλέον το χαμένο Boeing. Σενάρια για αεροπειρατεία τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Ύποπτοι και οι κυβερνήτες. Χωρίς αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Πολύ ωραίες διαδοχικές σε σκέψη με τους υπουργούς. Αισιοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνω κάτω η Χρυσή Αυγή μετά την αποχώρηση του βουλευτή Αλεξόπουλου. Τον καταγγέλουν για αποστασία και προδοτική συμπεριφορά. Ακολουθεί κι άλλος βουλευτής. Επιστημονική ανακάλυψη ορόσημο για τη δημιουργία του σύμπαντος. Τηλεσκόπιο κατέγραψε κύματα που προέρχονται από τη μεγάλη έκρηξη. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν και επισήμως σήμερα οι διαδικασίες προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία μετά το εκοφαντικό ναι του κριμαϊκού λαού στο χθεσινό δημοψήφισμα. Η αυτόνομη δημοκρατία της Κριμαίας μετονομάζεται λοιπόν σε δημοκρατία της Κριμαίας. Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν από τις 30 Μαρτίου, δύο ώρες μπροστά από την ώρα Κιέβου, θα δείχνουν δηλαδή ώρα Μόσχας, και η ουκρανική γρίβνα, μέχρι σήμερα επίσημο νόμισμα της χώρας, θα αντικατασταθεί σε ένα μήνα από το ρωσικό ρούβλι. Η είδηση, αν και αναμενόμενη, κλιμακώνει την ένταση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασαν εκτάκτως σήμερα αποφάσισαν την απαγόρευση εισόδου Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και το πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων. Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε βάρος 7 Ρώσων κορυφαίων αξιωματούχων επέβαλαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από λίγο πάντως, αγνοώντας τις πιέσεις της Δύσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν με μια αστραπιαία κίνηση υπέγραψε διάταγμα που αναγνωρίζει την Κριμαϊκή Χερσόνησο ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένα ξέφρενο πάρτι έχει στηθεί σε όλη την Κριμαία. Πυροτεχνήματα κάνουν τη νύχτα μέρα στην πλατεία Λένιν στη Σιμφερόπολη. Ο πρωθυπουργός της Κριμαίας αποθεώνεται από το πλήθος. Επιστρέφουμε στη Ρωσία. Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Χωρί και τραγούδια. Η χαρά ξεχυλίζει. It's a festival. It's happiness. It's a time for joy. Είναι φεστιβάλ. Είναι χαρά. Είναι ώρα για χαρά. Επιστρέφουμε σπίτι μας. People call the motherland. Το ξεφάντωμα κρατάει μέχρι το πρωί. I have tears in my eyes. I want to cry. Έχω δάκρυα στα μάτια. Θέλω να κλάψω. Είναι τόσο φορτισμένη συναισθηματικά μέρα. Ψήφισα για τη Ρωσία. Τελικά πηγαίνουμε σπίτι μας. This is a celebration because Russia. Αυτή είναι γιορτή. Γιατί η Ρωσία είναι πνευματικά πολύ κοντά σε εμάς. Είναι η πατρίδα μας. So the people here in the center of Simferopol. Οι άνθρωποι εδώ στο κέντρο της Σιμφερόπολης έχουν τώρα αυτό που ήθελαν. Αλλά αυτό που προέκυψε θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, η συντριπτική πλειοψηφία, το 97% όσων ψήφισαν, επέλεξε την προσάρτηση της Χερσονήσου στη Ρωσία, ενώ η συμμετοχή ξεπέρασε το 80%. Σύσσωμο το τοπικό κοινοβούλιο με 85 ψήφους υπέρ, αφού ανακήρυξε την ανεξαρτησία της Χερσονήσου από την Ουκρανία, υπέβαλε επίσημο αίτημα στο Κρεμλίνο για την προσάρτησή της. Ο πρωθυπουργός της Κριμαίας, επικεφαλής ομάδας αξιωματούχων, μεταβαίνει στη Μόσχα για τα τυπικά της όλης διαδικασίας. Κατευθυνόμαστε στη Μόσχα σήμερα. Θα πάμε στη Δούμα, όπου θα συζητήσουμε τη διαδικασία της Ένωσης της Κριμαίας με τη Ρωσία. Το επίσημο αίτημα προσάρτησης, αφού εγκριθεί από τον πρόεδρο, διαβιβάζεται για να εξεταστεί στα δύο σώματα του Ρωσικού Κοινοβουλίου, στα οποία θα απευθυνθεί αύριο ο πρόεδρος Πούτιν. Οξύτατη όσο αναμενόταν η αντίδραση του Κιέβου. Θα βρούμε τους υποκινητές της απόσχησης σε ένα ή δύο χρόνια και θα τους δικάσουμε όλους. Το έδαφος θα καεί κάτω από τα πόδια τους. Δεν θα υπάρχει μέρος στη γη όπου θα νιώθουν ασφαλείς και οι Ρώσοι δεν θα τους προστατεύσουν. Αυτό το μέρος ήδη έχει αρχίσει να νιώθει λιγότερο ουκρανικό. Άλλαξαν τη γλώσσα αρκετών δρόμων, από τα ουκρανικά στα ρώσικα. Το ρωσικό ρούβλι μαζί με το γρίβνα θα αποτελούν πλέον τα επίσημα νομίσματα της Κριμαίας, ενώ από τις 30 Μαρτίου η περιοχή θα περάσει σε ώρα Μόσχας. Το βασικό μας θέμα τώρα είναι να προσαρμόσουμε το οικονομικό σύστημα της Κριμαίας στα ρωσικά πρότυπα και να συντονίσουμε την κοινή χρήση των νομισμάτων της Ρωσίας και της Κριμαίας.
Οι εξελίξεις προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Δύσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν την άμεση επιβολή κυρώσεων σε Ρώσους αξιωματούχους, οι οποίες ξεκινούν με πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή και Αμερικανική επικράτεια. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε διάγγελμά του έστειλε νέα σκληρή προειδοποίηση στη Ρωσία. Περαιτέρω προκλήσεις δεν θα καταφέρουν τίποτα εκτός από την περαιτέρω απομόνωση της Ρωσίας και την υποβάθμισή της στον κόσμο. Η διεθνής κοινότητα θα συνεχίσει να στέκεται ενωμένη για να αντιταχθεί σε ενδεχόμενες παραβιάσεις κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Η κατάσταση, όπως ξέρετε, είναι βαθιά ανησυχητική. Αυτό είναι παράνομο για το διεθνές δίκαιο και το Ουκρανικό Σύνταγμα. Πρέπει τώρα να σκεφτούμε ποια θα πρέπει να είναι η απάντησή μας σε αυτό. Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μέτρα και να υπάρξει μακροπρόθεσμο κόστος και συνέπειες για τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, καζάνι που βράζει θυμίζουν οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Στο Ντόνετσκ, φιλορώσοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο της εισαγγελίας ανεβάζοντας τις ρωσικές σημαίες. Ενώ πολλά κυβερνητικά κτίρια, όπως το Αρχηγείο των Ουκρανικών Δυνάμεων Ασφαλείας, κατελήφθησαν από το πλήθος. Οι Φιλορώσοι απαιτούν την απελευθέρωση του ηγέτη τους, αλλά όχι μόνο. Θέλουν δημοψήφισμα στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, με το ερώτημα της ένωσης με την Ρωσία. Και μετά την Κρυμαία τι, μήπως το Κρεμλίνο εφαρμόσει μοντέλο Κρυμαίας και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ή η χώρα μοιραία οδεύει προς διχοτόμηση. Αναλυτές θέτουν τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας ενός γεωπολιτικού πόκερ που δεν δείχνει να τελειώνει σύντομα. Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον απεσταλμένο μας στην Κρυμαία, τον Αχιλέα Τόπα, στη Σιμφερόπολη. Αχιλέα, όπως είπα και στην αρχή, πριν από λίγο είχαμε την είδηση της υπογραφής του διατάγματος που αναγνωρίζει την Κρυμαία ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να δούμε λοιπόν τώρα ποιο είναι το κλίμα στην περιοχή, την επομένη του αμφιλεγόμενου δημοψηφίσματος. Λοιπόν, Σία, μετά τα ξέφρενα πανηγύρια που είχαμε χθες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, η κατάσταση σήμερα είναι αρκετά ήρεμη. Η κυβέρνηση εδώ προχωρά κανονικά με τα σχέδιά της για ένωση με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Μάλιστα, πριν από λίγο, ένας υψηλόβαθμο μέλος της κυβέρνησης της Κρυμαίας έλεγε ότι δεν τους ανησυχούν καθόλου οι κυρώσεις, καθώς δεν έχει κανένα από τα στελέχη της τοπικής κυβέρνησης περιουσιακά στοιχεία σε χώρες της Δύσης. Και όπως δήλωσαν, θα προχωρήσουν και πάρα πολύ γρήγορα στην εθνικοποίηση των δημόσιων Ουκρανικών εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ στην Κρυμαία. Επίσης, η παρουσίαση ενδιαφέρον το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι τοπικές αρχές μετά από όλες αυτές τις μέρες, αφού πάντοτε έδειχναν και έλεγαν ότι δεν βρίσκονται ρωσικά στρατεύματα εδώ στη Ρωσία, για πρώτη φορά παραδέχθηκαν ότι ορισμένοι από τους στρατιώτες, οι οποίοι εκτιμώνται σε περισσότεροι από 20.000 που βρίσκονται εδώ στην Κρυμαία, ορισμένοι είναι Ρώσοι, αλλά πρόσθεσε το ίδιο στέλεχος ότι αυτό δεν είναι παράνομο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αχιλέα. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καθώς, Νίκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη δεν καθυστέρησαν καθόλου, έκαναν το πρώτο βήμα στην επιβολή κυρώσεων προς τη Μόσχα και ήδη καταγράφονται οι πρώτες οικονομικές επιπτώσεις. Ναι, νομίζω ότι μια πρώτη έμεση επίπτωση την είδαμε και έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα έχασε περί τα 105 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία ως θεματοφύλακας κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών τα διατηρούσε. Πληροφορίες λένε ότι ήταν ρωσικά κεφάλαια που πέταξαν προς ασφαλέστερο προορισμό. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό έχει να συμβεί από το 1957, όταν κεφάλαια από την πρώην Σοβιετική Ένωση επί της ουσίας έφυγαν λόγω της τότε εισόδου των ρωσικών στρατευμάτων, των σοβιετικών στρατευμάτων στην Ουγγαρία. Μετά από όλα αυτά, πάντως, το ερώτημα είναι τώρα, Νίκο, από τις κυρώσεις της Ευρώπης, ποιος ωφελείται ή ποιος χάνει περισσότερο, αν χάνει περισσότερο η Ρωσία ή η Ευρώπη, διότι υπάρχουν σχέσεις σημαντικής εξάρτησης. Ναι, η αρχική αίσθηση που υπήρχε ότι χάνουν και οι δύο, το ίδιο δεν ισχύει. Οι Ρώσοι χάνουν πολύ περισσότερο, είναι πολύ πιο εξαρτημένη οικονομία. Αρκεί να σου πω ότι καταρχήν πολύ μικρότερη οικονομία. Δεν ξεπερνάει το ΑΕΠ της το 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το Αμερικανικό, είναι πάνω από τα 13 τρισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα,
Σε ό,τι αφορά την εξάρτηση, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι οι Ρώσοι εξαρτώνται από την Ευρώπη και μάλιστα εντυπωσιακά 267,5 δις ευρώ είναι οι μεταξύ τους οικονομικές συναλλαγές, όταν με τις ΗΠΑ οι Ρώσοι έχουν συναλλαγές ύψους 18,9 δις και με την Κίνα 64,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να γίνει ακόμα πιο αντιληπτό, αρκεί να σου πω ότι οι εξαγωγές που κάνουν οι Ρώσοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν στο 18% του δικού τους ΑΕΠ, οι εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία είναι μόλις στο 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η πολλή κουβέντα που γίνεται για την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία δείχνει ότι μόλις το 30% τελικά των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης καλύπτονται από τη Ρωσία. Θα έλεγα ότι μάλλον περισσότερο καίγονται οι Ρώσοι να πουλήσουν υδρογονάθρακες παρά η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι να αγοράσουν. Ενώ το διμερές εμπόριο βλέπουμε της Γερμανίας, που μάλλον είναι και η χώρα που πλήττεται περισσότερο, καθώς η διμερές εμπόριο φτάνει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ και 6.200 γερμανικές εταιρείες έχουν σχέση με τη Ρωσία. Είναι, θα λέγαμε, και ένας λόγος πίσω από τον οποίο κρύβεται η εξήγηση για τη γερμανική στάση στην όλη υπόθεση. Άρα εδώ μιλάμε για νέα δεδομένα που διαμορφώνεται και στον οικονομικό χάρτη, το χάρτη των συναλλαγών δηλαδή των δύο μερών. Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να καλησπερίσω αμέσως τον Αλέξη Παπαχελά, κυρίες και κύριοι, διευθυντή της Καθημερινής. Αλέξη, μπορούμε να μιλάμε για μια νίκη Πούτιν? Νομίζω πρώτη φάση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κέρδισε μια νίκη ο κύριος Πούτιν, με την έννοια ότι έχει γίνει de facto πια αυτό το οποίο ήθελε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, νομίζω αναγνώρισε την ανεξαρτοποίηση της Κρυμαίας, έναν ανεξάρτητο δηλαδή. Ακριβώς, δεν πέρασε 24 ώρες. Ναι, και νομίζω ότι αυτό που ήθελε το κατάφερε. Τώρα, βεβαίως, από εδώ και πέρα μένει να δούμε οικονομικά τι κόστος θα έχει για αυτόν, και αυτό θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να καταλάβουμε τι επιπτώσεις θα έχει εσωτερικά, δηλαδή μέσα στη Ρωσία. Μέχρι στιγμής πάντως, αυτό το οποίο προσπάθησε του έχει βγει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη έκαναν το πρώτο βήμα, προχώρησαν σε περιορισμένου τύπου κυρώσεις προς τη Μόσχα, Αλέξη. Θα πρέπει να περιμένουμε κλιμάκωση της αντίδρασης της Δύσης? Νομίζω ότι εδώ είναι σαφές ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι μπορεί να υπάρξει πάλι μια κλιμάκωση, να χοντρίνει δηλαδή πάλι το παιχνίδι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είδαμε επεισόδια στην Ανατολική Ουκρανία πριν από μερικές μέρες. Εάν η Μόσχα πει ότι υπάρχει αστάθεια στην περιοχή, κινδυνεύει η δικιά μου μειονότητα εκεί, και το βρει αυτό σαρπάτημα για να μπει και στην Ανατολική Ουκρανία, πέρα δηλαδή από την Κρυμαία. Χάρκοβο και νομίζω... Ντόνετσκ, που είδαμε επεισόδια και νεκρούς τις προηγούμενες μέρες δηλαδή. Λοιπόν, εάν δούμε δηλαδή αυτό να κλιμακώνεται, τότε νομίζω και έχουμε μια νέα στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία, θα δούμε και την αντίδραση των Ευρωπαίων και των Αμερικανών να κλιμακώνεται. Και από ό,τι ξέρουμε, υπήρχε το σχέδιο Α που ήταν το πρώτο, το ελαφρύ, το σχέδιο Β που είναι οι κυρώσεις, υπάρχει ένα σχέδιο Γ, μια τρίτη φάση όπως τη λένε, που είναι η οικονομική απομόνωση της Ρωσίας. Που εκεί πια βέβαια το παιχνίδι χοντρένει πάρα πολύ. Υπάρχει το άλλο σενάριο που λέει ότι ο κ. Πούτιν θα μείνει με την Κρυμαία. Οι Δυτικοί θα κάνουν κάποια φασαρία για ένα διάστημα, αλλά ουσιαστικά θα αναγνωρίσουν ότι αυτή είναι η ζωή και ότι προχωράμε. Και ότι από εκεί και πέρα θα βρεθεί κάποια λύση σε σχέση με το στάτους που θα έχει η Ουκρανία, αν θα είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θα είναι μια πιο ουδέτερη, φιλαδοποιημένη, να το πω έτσι, χώρα ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Άρα, σιωπηλά, θα δούμε μια ανοχή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί de facto πια στην Κρυμαία, Αλέξη? Νομίζω ότι η Κρυμαία λίγο πολύ είναι μια χαμένη ιστορία για την Ουκρανία. Βεβαίως δεν νομίζω ότι θα περάσει, θα το καταπιούν πολύ εύκολα. Βλέπουμε και στην Αμερική υπάρχει πολύ μεγάλη κριτική στον πρόεδρο Ομπάμα ότι είναι πάρα πολύ αδύναμος, ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει. Βλέπουμε και τους νεοφώτους στην Ευρώπη οι οποίοι φωνάζουν. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα με τον καιρό τελικώς παγιώνονται και δεν υπάρχει βεβαίως καμιά άλλη λύση, να το πω έτσι. Υπάρχει και μια άλλη ανησυχία που διατυπώνεται ευρέως και από πολλές γωνιές του πλανήτη. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορεί οι εξελίξεις στην Κρυμαία να αποτελέσουν οδηγό για άλλες γεωπολιτικές αναταραχές, Αλέξη? Κοίταξε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στο διεθνές σκηνικό περίμεναν να δουν πώς θα αντιδράσει η Δύση σε αυτή την κίνηση του κ. Πούτιν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάθε κίνηση και της ΟΑΣΤΟ και της Ευρώπης τη διαβάζουν και οι Ιρανοί, τη διαβάζουν και οι Βορειοκορεάτες και όλοι. Εγώ πάντως αυτό που θα επισημάνω, για μένα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι το Σάββατο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ενώ υπήρχαν πάρα πολλές εικασίες ότι η Κίνα θα ψήφιζε μαζί με τη Ρωσία, δηλαδή θα ασκούσε βέτο στην απόφαση, δεν το έκανε. Απήχε. Το οποίο σημαίνει ότι η Κίνα δεν είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Ρωσία. Ενδεχομένως να θεωρεί ότι τα συμφέροντά της τα οικονομικά είναι πιο ταυτισμένα αυτή τη στιγμή με τη Δύση παρά με τη Ρωσία. Αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα, Αλέξη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν τη συνέχεια. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θρίλερ του Boeing των Μαλαισιανών
αερογραμμών, το Boeing μυστήριο, σήμερα συμπληρώνονται 10 μέρες πια από την εξαφάνισή του. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο σενάρια τρόμου, τα περισσότερα μάλιστα και αρκετά εφάνταστα, και σίγουρα κανένα ίχνος για την τύχη του. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται η εκδοχή της αεροπειρατείας, και μάλιστα αεροπειρατείας τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με μαρτυρία πρώην μέλους της Αλ-Κάιντα, 4 με 5 Μαλαισιανοί σκόπευαν να αναλάβουν τον έλεγχο αεροσκάφους, ανατινάζοντας την πόρτα στο πηλητήριο με βόμβα που είχαν κρυμμένη σε παπούτσια. Μία ακόμη θεωρία που είδε το φως της δημοσιότητας είναι αυτή που θέλει τους πιλότους να προσγείωσαν το αεροσκάφος σε περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν, παρά το γεγονός ότι, όπως θα δούμε σε λίγο, είχαμε και μια διάψευση νωρίτερα από τους Ταλιμπάν, δηλαδή να έχει πετάξει προς αυτή την κατεύθυνση και να έχει προσγειωθεί κάπου σε αυτό το σημείο πάνω στο χάρτη. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το αεροπλάνο φέρεται ότι ανέβηκε ως τα 45.000 πόδια, πολύ πάνω δηλαδή από το επιτρεπόμενο όριο για ένα Boeing αυτής της κατηγορίας. Κατέβηκε με ακανόνιστο, όπως λένε, τρόπο και ξαφνικά μέχρι τα 23.000 πόδια, δηλαδή κάτω από το ύψος της κανονικής πτήσης του, και για πολλές ώρες πετούσε κάτω από τα 5.000 πόδια, και αυτό προκειμένου να χαθεί από τα ραντάρ και να μην γίνει αντιληπτή η πορεία του. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι αεροπλάνα, πλοία και ελικόπτερα χτενίζουν από 26 χώρες αυτή τη στιγμή μια αχανή έκταση που ορίζεται από δύο μεγάλα τόξα, το ένα από τη Βόρεια Μαλαισία ως την Κεντρική Ασία και το άλλο στο νότιο τμήμα του Ινδικού Ωκεανού. Μια κατάσταση απόλυτης σύγχυσης. Εξακολουθούμε να έχουμε αντιφατικές πληροφορίες και από τις μαλαισιανές αρχές. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να συζητήσουμε εκ νέου τα νέα σενάρια που είναι πάνω στο τραπέζι και με τη βοήθεια ενός ειδικού. Πάμε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ του Νίκου Ανδρίτσου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έδωσαν και οι μαλαισιανές αρχές. Με τη συμμετοχή 26 χωρών συνεχίζεται η γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών και των 239 ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό. Μετά και τη σημερινή συνέντευξη τύπου, εταιρεία και αρχές φαίνεται να στρέφονται προς το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας ή της δολιοφθοράς, αποκαλύπτοντας πως δεν ήταν ο κυβερνήτης που ανέφερε την τελευταία θέση της πτήσης. Η αρχική έρευνα δείχνει πως ήταν ο συγκυβερνήτης που είπε τα τελευταία λόγια που κατέγραψε ο πύργος ελέγχου. Ωστόσο, η εταιρεία αμφισβητεί πως έχει διαπιστωθεί το πότε απενεργοποιήθηκε το σύστημα επικοινωνίας του αεροσκάφους, πριν ή μετά τα τελευταία λόγια από το πιλωτήριο, στοιχείο που θα έκανε πιθανότερο το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν το ιστορικό των δύο πιλότων, έχοντας ήδη προχωρήσει στην κατάσχεση του εξομοιωτή που είχε ο κυβερνήτης στο σπίτι του. Στο στόχαστρο μπαίνουν τώρα και επιβάτες της πτήσης, όπως ο Μόχτ Χαρούλ Αμρί Σέλαματ, ένας 29χρονος Μαλαισιανός που εργαζόταν για μια ιδιωτική αεροπορική εταιρεία τσάρτερ με έδρα την Ελβετία, που προσφέρει προς μίσθωση μικρά αεριοθούμενα. Σε ξηρά και θάλασσα πληθαίνουν τα σενάρια και το εύρος της περιοχής όπου εκτείνεται η αναζήτηση της πτήσης 370. Σήμερα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν προς το νότιο και το βόρειο αεροδιάδρομο. Χώρες όπως η Αυστραλία, η Κίνα, η Ινδονησία ερευνούν ήδη. Όσο για τα σενάρια, αποκλειστικό ρεπορτάζ της New Straits Times αναφέρει πως το αεροσκάφος πραγματοποιεί σε χαμηλή πτήση στα μόλις 5.000 πόδια, με αποτέλεσμα να είναι αόρατο από τα ραντάρ και, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, ίσως να κατέληξε σε βάση ελεγχόμενη από τους Ταλιμπάν στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν. Οι Αμερικανικές αρχές ανησυχούν για την πιθανότητα το αεροπλάνο να έχει προσγειωθεί κάπου για να παραμείνει κρυμμένο και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως όπλο καταστροφής, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας, Μάικλ Μακκόλ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας. Δεν πρόκειται για ατύχημα. Είναι μια εσκεμμένη πράξη κατάρριψης αεροσκάφους και το βασικό ερώτημα είναι ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Ανάμεσα σε σενάρια και εικασίες, άκαρπες έρευνες και προσδοκίες, η αναζήτηση συνεχίζεται σε ξηρά και θάλασσα, με την τύχη της πτήσης 370 να αποτελεί άλυτο γρίφο. Συνδεόμαστε λοιπόν τώρα με τον Νίκο Ανδρίτσο να δούμε τη νέα πληροφορία, τη μαρτυρία μάλλον που εξετάζουν τώρα οι αρχές ενός μέλους της Αλ-Κάιντα που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους.
Ναι, κυρίες και κύριοι, ο Σαντίντ Μοχαμέντ Μπαγδάδ, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής του, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι 4-5 Μαλαισιανοί σχεδίαζαν μια αεροπειρατεία που παραπέμπει στις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Ο ίδιος υποστήριξε. Είναι ο κύριος που βλέπουμε. Ναι, ο εικονιζόμενος. Υποστήριξε ΣΥΑ ότι οι Μαλαισιανοί σχεδίαζαν να αναλάβουν τον έλεγχο ενός αεροσκάφους χρησιμοποιώντας μια βόμβα κρυμμένη σε παπούτσια προκειμένου να τεινάξουν την πόρτα στο πιλωτήριο. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι είχε συναντήσει τους Μαλαισιανούς τζιχαντιστές, ένας εκ των οποίων ήταν πιλότος, μάλιστα, όπως ανέφερε, στο Αφγανιστάν, και ότι ο ίδιος τους έδωσε μία βόμβα για να χρησιμοποιήσουν για αεροπειρατεία. Εξετάζεται λοιπόν και αυτή η μαρτυρία. Και όσο οι έρευνες βρίσκονται στο σκοτάδι, Νίκο, έχουμε το σενάριο που θέλει τους Ταλιμπάν να βρίσκονται στο στόχαστρο των ερευνών. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Ταλιμπάν έρχονται τώρα να το διαψεύσουν. Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Ζαμπούλιλα Μουτζαχίντ, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, σε ανακοίνωσή του λέει επιλέξει: όλα έγιναν εκτός Αφγανιστάν και μπορείτε να δείτε ότι ακόμα και χώρες με πολύ αναπτυγμένη τεχνολογία δεν ξέρουν που βρίσκεται το αεροπλάνο. Δεν έχουμε καμία πληροφορία γιατί αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι εσωτερικό μας. Για το θέμα έκανε μάλιστα και ένας άλλος εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, ο οποίος ήταν ακόμα πιο σαφής και γλαφυρός ΣΥΑ, λέγοντας: μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αεροπειρατεία σε ένα τέτοιο αεροπλάνο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο, για οτιδήποτε νεότερο θα τα πούμε και πάλι. Πάντως, σε σημαντικό βαθμό πλέον, κυρίες και κύριοι, έρευνες επικεντρώνται στο πιλωτήριο και συγκεκριμένα στον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη του αεροπλάνου. Οι αρχές έχουν κάνει φύλο και φτερό όχι μόνο τα σπίτια τους, αλλά και κάθε λεπτομέρεια, κάθε πτυχή της ζωής τους, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Χρύσας Τσίχλη, να δούμε ποιο είναι το προφίλ αυτών των δύο ανθρώπων. Στοργικό, σκεπτόμενο, γενναιόδωρο. Έτσι περιγράφουν οι δικοί του άνθρωποι τον κυβερνήτη του χαμένου Boeing 777 σε ένα βίντεο που δημιούργησαν και δημοσιοποίησαν για να υποστηρίξουν το θείο Άρη, όπως τον αποκαλούν, που βρίσκεται στο στόχαστρο των ερευνών. Είναι ένα συγκινητικό βίντεο. Κατά κάποιον τρόπο είναι η άλλη πλευρά του πιλότου, του μοιραίου αεροσκάφους. Οι συγγενείς και οι φίλοι του πιστεύουν ότι όλες αυτές οι έρευνες και οι ισχυρισμοί για τον πιλότο είναι άδικοι, καθώς δεν υπάρχουν απτά στοιχεία εναντίον του. Καθημερινά όμως νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον Ζαχαρή Αχμάντ Σαχ, τον έμπειρο πιλότο με 33 χρόνια θητείας και πάνω από 17.000 ώρες πτήσης. Δημοσιεύματα τον παρουσιάζουν ως φανατικό υποστηρικτή του ηγέτη της αντιπολίτευσης και βασικό αντίπαλο του κυβερνώντος κόμματος. Σε αυτή τη φωτογραφία διαμαρτύρεται φορώντας ένα μπλουζάκι με το σύνθημα «Η δημοκρατία είναι νεκρή». Σύμφωνα μάλιστα με αστυνομικές πηγές, ο κυβερνήτης της πτήσης 307, 7 ώρες πριν ξεκινήσει το ταξίδι για το Πεκίνο, είχε παρακολουθήσει την καταδίκη του ηγέτη της αντιπολίτευσης σε πενταετή φυλάκιση. Είναι όμως η πολιτική του διαφωνία αρκετή για να οδηγήσει τον 53χρονο πιλότο και πατέρα τριών παιδιών στην αεροπειρατεία. Βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο είχε επισκεφθεί το σπίτι του πριν τις έρευνες της αστυνομίας, καταγράφοντας τη σύντροφό του να τον περιμένει και τον περίφημο εξομοιωτή πτήσης, τον οποίο είχε συναρμολογήσει ο ίδιος και για τον οποίο ήταν τόσο περήφανος, ώστε καλούσε φίλους του για μια εικονική βόλτα στους εθέρες. Ήταν εθελοντής σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα που οργάνωσα. Αφού τελείωσε η εκδήλωση, εκείνος έμεινε για να καθαρίσει. Πήγα να τον ευχαριστήσω και έκρυψε την ιδιότητά του. Τόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν ο καπετάνιος Ζαχάρη. Με είχε καλέσει και εμένα να πετάξουμε με τον προσωμιωτή. Δεν τα κατάφερα τότε, αλλά τώρα μόλις γυρίσει θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Στο μικροσκόπιο των αρχών και ο συγκυβερνήτης Φαρίκ Αμπντούλ Χαμίντ, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο αδιόρθωτος γυναικάς. Την προηγούμενη εβδομάδα διέρευσαν στον τύπο φωτογραφίες όπου φαίνεται παραβιάζοντας τις αρχές ασφαλείας να προσκαλεί όμορφες κοπέλες στο πιλωτήριο, να καπνίζει και να φωτογραφίζεται μαζί τους. Συγγενείς και φίλοι ωστόσο δηλώνουν ότι ο 28χρονος ετοιμάζεται να παντρευτεί και πως είναι πιστός μουσουλμάνος και σοβαρός επαγγελματίας. Ο Φαρίκ προσελήφθη στις Μαλαισιανές Αερογραμμές το 2007 και είναι γιος υψηλόβαθμου αξιωματούχου στα δημόσια έργα. Θα καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον κύριο Θανάση Μπίνη, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπίνη. Καλησπέρα σας. Αν και έχω την εντύπωση ότι το επόμενο σενάριο πάνω στο οποίο θα συζητήσουμε είναι αυτό της αρπαγής από εξωγήινους, παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι κάθε μέρα να βάζουμε κάτω και να ζητάμε τη δική σας γνώση και την εμπειρία τα σενάρια
που έρχονται στη δημοσιότητα. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε, κύριε Μπίνη, ότι το σενάριο που παίζει, γιατί κάθε μέρα οι πληροφορίες αλλάζουν, είναι αυτό της αεροπειρατείας και το ενδεχόμενο να έχει οδηγηθεί αυτό το αεροσκάφος κάπου να έχει προσγειωθεί μέσα στην Ασία. Πόσο πιθανό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Καταρχήν είναι εκπληκτικό που με αυτή την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα ένα τόσο μεγάλο αεροσκάφος 10 μέρες μετά έχει εξαφανιστεί. Είναι πραγματικά απίστευτο. Και επίσης οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι αντιφατικές. Είδαμε την περασμένη Παρασκευή, το Σάββατο το πρωί, ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας να δηλώνει ότι πολλές ώρες αργότερα από την ώρα που χάθηκε το στίγμα, ότι κάποιος δορυφόρος έπιασε ένα σήμα. Συνήθως τα στίγματα από τους δορυφόρους, τα σήματα από τους δορυφόρους πιάνονται σε real time. Τώρα, μια εβδομάδα μετά να ανακοινώνεται ότι ελήφθηκε ένα τέτοιο σήμα, είναι απορίας άξιο. Ουσιαστικά στην πρώτη φάση των ερευνών, οι έρευνες ήταν προς την ανατολική πλευρά και όχι προς τη δυτική που είναι αυτή τη που από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε αυτό, γιατί πραγματικά είναι αρκετές πληροφορίες αυτές που δυνητικά θα μπορούσαμε να τις μάθουμε real time, δηλαδή την επόμενη στιγμή που χάθηκε το αεροσκάφος από τα ραντάρ, και τα μαθαίνουμε με μια χρονική καθυστέρηση που προκαλεί πολλά ερωτήματα. Να επανέλθω σε αυτό το κυρίαρχο σενάριο το σημερινό. Μπορεί να έχει προσγειωθεί κάπου αυτό το αεροσκάφος και να μην εκπέμπει κανένα στίγμα, να μην το έχει εντοπίσει κανένας δορυφόρος, να μην το έχει δει κανείς? Καταρχήν, αν πάρουμε με δεδομένο ότι αυτά που ανακοίνωσαν οι μαλαισιανές αερογραμμές, ότι τα καύσιμα του αεροσκάφους ήταν για την πτήση αυτή, πλάς αυτό που βάζουν σαν extra fuel, δηλαδή ότι για μια πτήση 5 ώρων είχε καύσιμα 7 ώρων. Το αεροπλάνο, η κατανάλωση του καυσίμου, η optimum κατανάλωση του καυσίμου είναι όταν είναι σε ένα συγκεκριμένο ύψος πάνω μεταξύ 30 και 35.000 ποδών. Αν θεωρήσουμε ότι το αεροπλάνο, έχουμε και ένα χάρτη. Να τους, τον βλέπουμε εδώ. Ο χάρτης αυτός που σημαίνει... Τι μας λέει αυτός ο χάρτης? Ότι από τη στιγμή στο δεύτερο κόκκινο, το πρώτο κόκκινο σήμα είναι το σημείο που ξεκίνησε το αεροπλάνο. Το δεύτερο κόκκινο σήμα που αρχίζει διακυκωμένη γραμμή είναι το σημείο που χάθηκε η επαφή με το αεροπλάνο. Mm-hmm. Αν δεχθούμε ότι με τα καύσιμα με την ταχύτητα που είχε στο συγκεκριμένο ύψος για 4 ώρες πτήσης, συν μία ώρα που είχε κάνει 5 ώρες να έφτανε στο Πεκίνο, θα έκανε όλο αυτό τον κύκλο. Τον πρώτο κύκλο. Τον πρώτο κύκλο. Και με τα καύσιμα μαζί με το extra fuel που είχε, θα έφτανε στο δεύτερο κύκλο. Αυτό προϋποθέτει όμως ότι το αεροπλάνο πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Αν πήγαινε στο συγκεκριμένο ύψος αυτό και πέρναγε από τις χώρες, αν πούμε ότι πέρασε από στεριά και πάμε βόρειο-δυτικά, που θα πέρασε από την Μπούρμα και όλα τις υπόλοιπες περιοχές, εκεί είναι τα Ιμαλάια. Δεν θα μπορούσε να πετάξει χαμηλότερα. Mm-hmm. Δεν θα πετάξει πολύ χαμηλότερα. Που σημαίνει είναι απορίας άξιων πως κανένα ραντάρ καμιάς χώρας δεν πήρε κανένα σήμα. Αν πούμε ότι πήγε από τη μεριά της θάλασσας και απευθύνθηκε προς την... θα πέταξε χαμηλά προκειμένου να μην το πιάσει το ραντάρ. Καταρχήν θεωρώ δύσκολο ένα τόσο μεγάλο αεροπλάνο να πετάξει πάρα πολύ χαμηλά στο επίπεδο των 5.000 ποδών. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε θεωρητικά ότι μπόρεσε να πετάξει τα 5.000 πόδια. Η κατανάλωση της καυσίμου είναι υπερδιπλάσια της κατανάλωσης καυσίμου. Άρα δεν θα μπορούσε να φτάσει στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, ναι, που λέει, ναι, το σημερινό σενάριο. Και πέραν τούτα, ας θεωρήσουμε και στο εξαιρετικό σενάριο, ότι πέταξε στο αρκετά ψηλά πάνω από τη θάλασσα και πέρασε πάνω από την Ινδία και το Πακιστάν για να φτάσει στο Αφγανιστάν. Με βάση την δισογραφία που έχω διαβάσει από το CNN, και η Ινδία και το Πακιστάν δήλωσαν ότι, ακριβώς, τα ραντάρ τους δεν έπιασαν έτσι, κάποιο... Πριν από λίγο το ανακοίνωσαν, ναι, επίσημα τα δύο κράτη, οι αρχές μάλλον πολιτικής αεροπορίας των δύο κρατών, ότι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, δεν έχουν εντοπίσει το παραμικρό. Κάτι επίσης... άλλο που μάθαμε σήμερα, κύριε Μπίνη. Λένε οι πληροφορίες επίσημα από τις μαλαισιανές αρχές ότι τελικά αυτός που είπε όλα καλά καληνύχτα δεν ήταν ο κυβερνήτης, είναι ο συγκυβερνήτης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας πάει λίγο πιο μπροστά, δηλαδή είναι περίεργο να το λέει ο συγκυβερνήτης? Είναι απόλυτα συνηθισμένο ένας από τους δύο κυβερνήτης να έχει την αυσιπλοεία του αεροπλάνου και ο συγκυβερνήτης ή το ανάποδο να μιλάει στον ασύρματο. Και συνήθως όταν πηγαίνουν από ένα FIR στο άλλο, από τη μια περιοχή σε άλλη, συνήθως αλλάζουν συχνότητα στους πομπούς πάνω στο αεροπλάνο και καληνυχτίζουν ή καλημερίζουν το ένα κράτος και πηγαίνουν στη συχνότητα του άλλου κράτους. Άρα δεν υπάρχει κάτι περίεργο σε αυτή την πληροφορία. Πάντως, κύριε Μπίνη, δύσκολα να έχει προσγειωθεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Δύσκολα να έχει υποστεί κάποια βλάβη και να έχει συντριβεί. Δύσκολα το ένα, δύσκολα το άλλο. Καταρχήν, ας πούμε, στην περίπτωση που... Άφωνη και θυλωμένη, η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί ένα απίστευτο μυστήριο. Ένα μυστήριο το οποίο δεν βρίσκει απαντήσεις τελικά σε κανένα σενάριο.
Είναι όντως ένα πραγματικό μυστήριο 10 μέρες μετά να μην έχει βρεθεί κανένα ίχνος από αυτό το αεροπλάνο. Ας πάρουμε στην περίπτωση αν έχει προσγειωθεί κάπου. Καταρχήν, το συγκεκριμένο αεροπλάνο δεν μπορεί να προσγειωθεί οπουδήποτε. Δεν μπορεί να προσγειωθεί σε ένα, εκτός αν θεωρήσουμε ότι είναι τόσο μπροστά οι τρομοκράτες και είχαν σχέδια σε κάθε κράτος που είχαν επικοινωνήσει με τις αρχές εναέρειας κυκλοφορίας, με είχαν φτιάξει διαδρόμους να προσγειωθεί. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά απίθανο σενάριο, όμως μπορεί να είναι ένα σενάριο. Σε περίπτωση που... Εκτός χορού αεροδρομίου μπορεί να προσγειωθεί αυτό το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος αυτό θέλει να προσγειωθεί, όχι να συντριβεί. Τουλάχιστον πάνω από 2 χιλιόμετρα, ασφαλτένιο διάδρομο. Δεν είναι, είναι ένα εξαιρετικά βαρύ αεροπλάνο και δεν μπορεί να ούτε σε ένα χωράφι, γιατί αν χρειαστεί να γίνει μια αναγκαστική προσγείωση, μπορεί να προσγειωθεί και σε ένα. Αλλά ουσιαστικά θα καταστραφεί. Αν θεωρήσουμε ότι το έχουν απαγάγει κάποιοι τρομοκράτες, οι οποίοι στη συνέχεια θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως κινητή βόμβα που έχει ακουστεί, θα το ήθελαν να είναι σώο το αεροπλάνο. Κύριε Μπίνη, τελευταίο ερώτημα. Το ενδεχόμενο βλάβης, κάποιες δηλαδή φοβερά καταστροφικής αστοχίας πάνω στο αεροσκάφος, γιατί αποκλείεται από την πρώτη στιγμή? Στην πρώτη στιγμή δεν αποκλείστηκε. Εμείς τουλάχιστον σαν Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων στο πρώτο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είπαμε όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Γιατί δεδομένου πάντως ήταν το πρώτο που απέκλεισαν οι μαλαισιανές αρχές. Ναι, γιατί πιθανά να είχαν το σενάριο ότι έδωσε σήμα το αεροσκάφος κάποιες ώρες αργότερα. Μια περίπτωση να είχαμε total electric failure, να χάθηκαν όλα τα ηλεκτρικά, αλλά και να χάθηκαν όλα τα ηλεκτρικά, το αεροπλάνο έχει stand-by μπαταρίες, οι οποίες θα λειτουργούσαν και θα έδιναν φωνή και θα μπορούσε ο κυβέρνητης να εκπέμψει κάποιο σήμα SOS, κάποιο Mayday το λεγόμενο. Και επίσης, σε αυτή την περίπτωση, το αεροσκάφος, με μόνο την πηξίδα και ό,τι όργανα ναυσιπλοείας το έμεναν, θα γύριζε προς πίσω στην... Απίστευτο μυστήριο λοιπόν, δεν έχει τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπίνη. Και βεβαίως περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο σενάριο. Κάθε μέρα έχουμε και ένα διαφορετικό ενδεχόμενο που εξετάζεται από τις αρχές. Γι' αυτό το αεροσκάφος μυστήριο που αγνοείται εδώ και 10 πια ολόκληρες μέρες. Τώρα, προσγειωνόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στις διαπραγματεύσεις ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα. Είναι καθοριστικές οι επόμενες ώρες για την έκβαση των συζητήσεων. Ένας ακόμη κύκλος διαπραγματεύσεων, ίσως ο καταληκτικός, θα δούμε, βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκείνο ο Χρυσόστομος Τσούφης και ο Γιάννης Τζούνος μαζί μας για να δούμε όλες τις πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά, Χρυσόστομε, ξεκινάμε από σένα που, από ό,τι καταλαβαίνω, προετοιμάζεσαι για ακόμη ένα ξενύχτη. Ναι, έτσι φαίνεται. Θα είναι και για μία ακόμη φορά μακρά η νύχτα. Ο σκοπός βεβαίως και των δύο πλευρών είναι να τελειώσουμε σήμερα, δεδομένου ότι οι Τροϊκανοί αύριο θα φύγουν. Έχουν ήδη παρατείνει την παραμονή τους στην Αθήνα μία ημέρα, ήταν να φύγουν σήμερα. Πριν από δευτερόλεπτα πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο οποίος θα πάρει τη θέση του στο Σαλονάκι για να περιμένει μέχρι να βγει από το γραφείο του κυρίου Στουρνάρα η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ήταν έκπληξη η είσοδος της κυρίας Σακελαρίου στο Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι από το Σάββατο το θέμα των τραπεζών θεωρητικά είχε κλείσει και το νομοσχέδιο για τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών ήταν κατά 99,999, όπως μας έλεγαν, έτοιμο. Από εκεί και πέρα, πριν την κυρία Σακελαρίου, υπήρξε μία δύο ώρη συνάντηση του κυρίου Στουρνάρα με την Τρόικα και τον κύριο Βρούτσι. Ο κύριος Βρούτσις έκανε λόγο για τυπικές διευθετήσεις. Είπε ότι είμαστε ακόμη πιο κοντά, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το ακαθόδες θέμα των ομαδικών απολύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, φαίνεται ότι η ελληνική πλευρά έκανε μια συμβιβαστική πρόταση, να πάμε δηλαδή με το υπάρχον καθεστώς των διευρυμένων αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας μέχρι το τέλος του έτους και να επανεκτιμηθεί η κατάσταση το 2015. Αυτό εξετάζει η Τρόικα για να μας πει. Ανοιχτά βεβαίως τα θέματα των απολύσεων του 2015 του κυρίου Μητσοτάκη, του ΟΣΑ, πιθανότατα ο κύριος Χατζηδάκης και αυτός κάποια στιγμή θα περάσει το κατόφλι του γραφείου του κυρίου Στουρνάρα και περιμένουμε να δούμε αν όντως αυτή λοιπόν θα είναι η καταληκτική νύχτα των διαπραγματεύσεων. Είναι ένα ερώτημα, πάντως τα χρονικά περιθώρια πια έχουν στενέψει ασφυκτικά, άρα είτε απόψε κάποια στιγμή το ξημέρωμα, είτε αύριο μέχρι να αναχωρήσουν άπαντες από την Αθήνα, θα πρέπει να υπάρχει ένα κάποιο αποτέλεσμα έστω και με αστερίσκους. Αν υπάρχει τίποτα νεότερο, θα επιστρέψουμε σε σένα, Χρυσόστομε. Και τώρα, Γιάννη, να δούμε
τι αποφάσισαν, πού έχει καταλήξει και το Μέγαρο Μαξίμου ως προς το τι δέχεται, μέχρι πού το πάει και τι δεν συζητάει καθόλου με την Τρόικα. Πριν ξεκινήσει ο νέος κύκλος συζητήσεων σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Σταϊκούρας πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου και συνεννοήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς? Ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό και βέβαια ο Πρωθυπουργός έδωσε και τις τελευταίες εντολές. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Καταρχήν στο ζήτημα του πρωτογενούς πλεονάσματος, αυτό το οποίο επιμένει η κυβέρνηση και δεν πρόκειται να κάνει, τουλάχιστον έτσι όπως λένε οι πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ούτε ένα βήμα πίσω. Δηλαδή το ζήτημα της διανομής και της διάθεσης του 70% του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι κάτι το οποίο είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Αυτό λένε από την κυβερνητικές πηγές. Τώρα, σε αυτά που είπε ο Χρυσόστομος, αυτό το οποίο εκτιμούν στην κυβέρνηση είναι ότι ναι, μην μπορούν να υπάρχουν αυτά τα τέσσερα αγκάθια ή ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Ωστόσο, μένουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, μπορεί να μην επιτευχθεί σήμερα ή αύριο, μπορεί ακόμη να επιτευχθεί και όταν η Τρόικα θα έχει φύγει από την Ελλάδα. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που μπορεί να πάνε λίγο παρακάτω χρονικά και να μην επηρεάσουν σε καμία περίπτωση την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, να είναι θετική τώρα και όπως λένε από την κυβέρνηση, μάλιστα, αυτή θα είναι η τελευταία αξιολόγηση που θα κάνει η Τρόικα για την ελληνική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τα βασικά συστατικά του θρίλερ, κυρίες και κύριοι, για λίγες ώρες ακόμη θα τρέχει αυτό. Στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Νικολαίδου. Να το δούμε. Εδώ κοιτάξτε οι αλήτες! Οι αλήτες! Δεν τρέπεστε! Η πλέον πιστή ομάδα διαμαρτυρόμενων στο Υπουργείο Οικονομικών, οι καθαρίστρες που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, κατάφεραν σήμερα να κλέψουν την παράσταση αποσπώντας ένα κλόπ από έναν αστυνομικό. Το μικροεπισόδιο έληξε όταν ένας άλλος αστυνομικός πήρε το κλόπ πίσω και οι καθαρίστριες συνέχισαν να διαμαρτύρονται με τα σκουπόξυλα στα χέρια. Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 5.30 τα ξημερώματα, οι υπουργοί του κυβερνητικού σχήματος που κρατούν στα χέρια τους την καυτή πατάτα της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές έβγαιναν από το Υπουργείο Οικονομικών μετά από διαβουλεύσεις που ξεπέρασαν τις 14 ώρες. Να ολοκληρωθεί, πιστεύετε, σήμερα η διαπραγμάτευση με την Τρόικα? Δεν το γνωρίζω. Έχουμε φτάσει κοντά, αλλά δεν γνωρίζω αν ολοκληρωθεί. Υπάρχει περίπτωση να κάτσουν κι άλλο δηλαδή αύριο? Δεν το γνωρίζω. Προσπαθούμε να τελειώσουμε. Στο νέο και πιθανότατα τελευταίο για αυτόν τον γύρο ραντεβού των επικεφαλής με τον Γιάννη Στουρνάρα, που ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, συζητιούνται τα τέσσερα αγκάθια που χωρίζουν την ελληνική πλευρά από την Τρόικα. Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις, οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων το 2015, η εξ ολοκλήρου εφαρμογή των προτάσεων του ΟΣΑ με εχμές στην τιμή του γάλακτος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και η διανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος. Θα θέλαμε πραγματικά εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούμε συχνότερα τη φωνή των καταναλωτικών οργανώσεων σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε, συμπεριλαμβανομένης και της προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε κάποια νομοθετημένα καρτέλ με την πρωτοβουλία για την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων περιμένουν και οι φαρμακοποί, οι οποίοι ανέστειλαν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους. Τα φαρμακεία από αύριο λειτουργούν κανονικά. Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, υψηλόβαθμος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε μετά τη χθεσινή διαπραγμάτευση. Οι εκπρόσωποι της Τρόικας δεν περίμεναν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 θα ήταν τόσο υψηλό και τώρα έχουν πρόβλημα να εξηγήσουν στους προϊσταμένους τους για τις λανθασμένες προβλέψεις που είχαν κάνει τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τρόικας, το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων θα διανεμηθούν 500 με 600 εκατομμύρια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Αντένα, επανέλαβε τη γραμμή Μαξίμου. Το πώς θα διανεμηθεί είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά φροντίζουμε να υπάρχει αναπτυξιακή παράμετρος και στη διανομή. Συνάντηση με συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά είχε και τριμελής επιτροπή της ΟΛΜΕ, στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι καθηγητές για τη λήξη της διαθεσιμότητας στις 22 Μαρτίου. Οι καθηγητές, διεκδικώντας ταυτόχρονα συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ζήτησαν να μην απολυθεί κανένα συνάδελφός τους. Τώρα ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, το θερμόμετρο στο εσωτερικό της Χρυσής Αυγής μετά την απόφαση του βουλευτή Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου να ανεξαρτητοποιηθεί, καταγγέλλοντας μάλιστα το πρώην πια κόμμα του για εγκληματική δράση. Σήμερα, σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής υπέγραψε και έδωσε στη δημοσιότητα ένα κείμενο στο οποίο καταγγέλλει το πρώην μέλος της για αποστασία και άθλια προδοτική συμπεριφορά. Πριν από λίγο όμως είχαμε μια νεότερη εξέλιξη. Υπήρξε η πληροφορία πρόδρομου Παπαϊλιόπουλε ότι προχώρησε σε ανεξαρτητοποίηση και ο Ευστάθιος Μπούκουρας. Να θυμίσουμε ότι είναι προφυλακισμένος, βρίσκεται στις φυλακές Ναυπλίου.
Επικρατεί όμως μια σύγχυση τελικά ως προς το αν αυτό συμβαίνει ή όχι. Υπήρξαν πληροφορίες και δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα έγγραφο με το οποίο ο κύριος Μπούκουρας έχει εξουσιοδοτήσει τον δικηγόρο του, τον κύριο Κου, για να προχωρήσει στην ανεξαρτητοποίησή του από τη Χρυσή Αυγή. Ωστόσο, ο κύριος Κούγιας πριν από λίγη ώρα μας έστειλε μια επιστολή με την οποία λέει ότι η είδηση δεν είναι αληθής. Ο κύριος Μπούκουρας λέει, ο κύριος Κούγιας, παρά το ότι αντιμετωπίζει αστήρικτη και ανύπαρτη νομικά κατηγορία για μια κυνηγετική καραμπίνα με νόμιμη άδεια, δεν έχει αποστείλει ποτέ επιστολή ανεξαρτητοποίησής τους. Αλλά και στην Βουλή, από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν έχει φτάσει κάποια επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κυρίου Μπούκουρα. Επίσης, πριν από λίγο, η Χρυσή Αυγή σε ανακοίνωσή της διαψεύδει τα περί ανεξαρτητοποίησης και θα επιφυλάσσεται με κάθε νόμιμο μέσο από κάθε μελλοντική συγκοφαντική επίθεση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσόστομε. Να παρακολουθήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το ρεπορτάζ με την εντονότατη αντίδραση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής στην ανεξαρτητοποίηση του πρώτου βουλευτή που αποφάσισε να φύγει από το κόμμα καταγγέλλοντάς του. Στους προδότες δεν αξίζει ο θάνατος. Να μείνουν πάντα αθάνατοι, να βλέπουν τα παιδιά τους να ψοφάνε, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγωνα και οι σάρκες τους να σαπίζουν αιωνίως. Οι λέξεις είναι μικρές για να περιγράψει κανείς το μίσος που κήρυτε στον κόσμο που τον παρακολουθούσε σε συγκέντρωση στην Κατερίνη ο Χρυσοβαλάτης Αλεξόπουλος, ο πρώτος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής που παραδέχθηκε την εγκληματική δράση της οργάνωσης. Μια δράση όμως που πριν λίγο καιρό υπερασπιζόταν. Αυτή τη στιγμή κατηγορείται η μερισσή και νομοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Ο αρχηγός μας και δύο εξαίρετοι συναγωνιστές είναι στις φυλακές. Σήμερα ο κύριος Αλεξόπουλος, που θεωρείται πλέον ανεξάρτητος βουλευτής, ουσιαστικά υποστηρίζει πως μηχανοκίνητα τάγματα εφόδου, ναζιστικοί χαιρετισμοί, στρατιωτικές εκπαιδεύσεις με όπλα και επιθέσεις ήταν όλα άγνωστα σε αυτόν. Μια άγνοια που προκάλεσε την αντίδραση της Χρυσής Αυγής, που με ανακοίνωσή της τον χαρακτήρισε προδότη, ενώ έστειλε και ένα δικό της μήνυμα στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Πριν τις εκλογές, όλοι οι υποψήφοι βουλευτές του κόμματος είχαμε δεσμευτεί με το λόγο της τιμής μας πως δεν θα προδώσουμε ποτέ την εντολή του ελληνικού λαού να περιφρουρήσουμε τα δίκαιά του υπό τη σημαία του λαϊκού εθνικιστικού κινήματος. Είχαμε δώσει το λόγο μας πως αν μια μέρα κάναμε πίσω θα υποβάλαμε αυτομάτως την παραίτησή μας από το βουλευτικό αξίωμα. Η σημερινή επέσχυντη πράξη Αλεξόπουλου αποδεικνύει πως εκτός των άλλων έχει απολέσει και την προσωπική του τιμή. Για αυτό το ευτελές ζήτημα, ειδικά για ανθρώπους ευτελούς αξίας, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Πέρα από ότι με εκφράζει απόλυτα τη φράση του Σπύρου Καλογύρου προς τον Νίκο Τούκουλο. Πολλά τα λεφτά, άρη. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι. Ο Χρυσοβαλάτης Αλεξόπουλος ήταν βουλευτής ενός αυτοαποκαλούμενου κόμματος που ο αρχηγός του χαιρετούσε ναζιστικά και ο υπαρχηγός του ήταν υμνητής του Χίτλερ. Κι όμως ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του έδειχνε να μην το βλέπει. Στην Χρυσή Αυγή εντάχθηκα το 1996 και κατάγομαι από κεντρώα οικογένεια. Όσο για τα περί ναζισμού, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με μένα και την οικογένειά μου. Ο παππούς μου, Ελευθέριος Αλεξόπουλος, συνελήφθη σε ηλικία 33 χρόνων έπειτα από ενέδρα το 1944 στη Γιάννουλη, γιατί μετέφερε εφόδια και τρόφιμα στους αντάρτες. Οι Γερμανοί προς παραδειγματισμό τον κρέμασαν στην πλατεία του χωριού, αφήνοντας το πτώμα του να αιωρείται για 6 ημέρες. Βέβαια, σε παλαιότερες συνεντεύξεις του έκανε λόγο και για τον τρόπο, ή καλύτερα τον καλό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε όσους είχαν διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις. Δηλώσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις ομιλίες του σε οπαδούς της Χρυσής Αυγής. Όσο για τους φίλους μου, αυτούς δεν τους κρίνω από τις πολιτικές τους πεπιθήσεις, αλλά από το χαρακτήρα τους και τη συμπεριφορά τους. Και για μένα αυτά είναι που μετράνε. Και βέβαια έχω αριστερούς φίλους. Και όπως καταλαβαίνεις, πέφτει και άγριο δούλεμα εκατέρωθεν. Αλίμονο ανέβαζα τα μπέλα στους ανθρώπους. Να βλέπουν τα παιδιά τους να ψοφάνε, τα εγγόνια τους να δισέπονα και οι σάρκες τους να σαπίσουν αιωνίως. Πάντως, παρά την ανεξαρτητοποίησή του, ο κύριος Αλεξόπουλος θα κληθεί στην Επιτροπή την Τρίτη, όπου θα συζητηθεί η άρση ασυλίας και των υπόλοιπων βουλευτών της Χρυσής Αυγής για το κακούργημα της ένταξης και διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης. Στις 3.30 το μεσημέρι, η Επιτροπή θα μεταβεί στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να ακροαστεί τους βουλευτές της οργάνωσης που είναι προφυλακισμένοι.
Σε ερευνητικούς πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων αναδείχθηκαν και αυτό το Σαββατοκύριακο οι διαιτητές, με αποκορύφωμα όσα έγιναν στο χθεσινοβραδινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε καταγγέλλοντας το σύστημα που ελέγχει πρόσωπα και ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς και τους προέδρους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Super League. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται στο ανυπόλυπτο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαιτητές καρνάβαλοι, ανθρωπάκια που υπηρετούν τα συμφέροντα λίγων και ένα πρωτάθλημα που έχει περιέλθει σε πλήρη απαξίωση. Άλλη μια αγωνιστική, αντί να ασχολείται ο κόσμος με την καλή πλευρά του αθλήματος όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, αναγκάζεται να φεύγει αηδιασμένος από το γήπεδο ή να κλείνει με μίσος την τηλεόραση από όσα εξωφρενικά βλέπει. Και τι δεν έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο? Μόνο τα εγκλήματα του Κομίνη στο Άρης ΠΑΟΚ φτάνουν για να γεμίσουν ώρες εκπομπών. Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε στην Ελλάδα για να επενδύσει σε μια σειρά από επιχειρήσεις και στον ΠΑΟΚ και έχει φτάσει σε σημείο να απορρεί με όσα γίνονται. Η ανακοίνωσή του τα λέει όλα. Το καρναβάλι Super League 2014 έχει βασιλιά καρνάβαλο και επίσημα. Έχει και άρματα καρναβαλιστών, που δυστυχώς δεν θα είναι όλα μαζί μας του χρόνου μετά τη σημερινή παρέλαση. Το σύστημα είναι συγκεκριμένο και οι ρίζες του πολύ βαθιές. Το ελέγχει ένας και λέγεται Μαρινάκης. Μας αηδιάζει καθένας ο οποίος εντάσσεται σε αυτό και το συντηρεί. Μας αηδιάζει η ΕΠΟ και συγκεκριμένα ο Σαρής και ο προστάτης του και ο υποβολέας λόγω ανικανότητας μόραλης. Η ανικανότητα δεν είναι η μόνη αρετή του Σαρή, είναι και η σκοπιμότητα. Η πολιτεία αγρών αγοράζει συντηρώντας την ηθική κρίση που στο ποδόσφαιρο τη βλέπουμε στη χειρότερη μορφή της. Επενδύουμε στη συντριπτική πλειοψηφία του υγιώς σκεπτόμενου φιλάθλου κόσμου. Το γεγονός ότι δεν κουραζόμαστε να διεκδικούμε το αυτονόητο έχει όρια και συνέστηση της πραγματικότητας και του ρόλου μας. Οι προτάσεις μας υπάρχουν και αποτελούν βάση. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε έξω από το βόθρο. Ο Κομίνης είναι ακόμη ένα ανθρωπάκι του συστήματος. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε σε έντονο ύφος στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα επιτέθηκε προσωπικά στον κύριο Σαββίδη, αναφερόμενη στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου της ομάδας, τόσο εντός όσο και εκτός ποδοσφαίρου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπως είναι αυτονόητο, θα προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία πλέον θα ασχοληθεί με τις συκοφαντικές αναφορές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τέλος, καλό θα είναι να δούμε κάποια στιγμή και το πόθεν έσχες του φερόμενου ως ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, τι πραγματικά του ανήκει, σε ποιες επιχειρήσεις είναι πραγματικός ιδιοκτήτης και αν τα χρήματα έχουν έρθει στη χώρα μας από νόμιμες επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ απάντησε άμεσα στον ΠΑΟΚ. Θα συνεχίσω σε αντίθεση με τους κάθε λογής και εκ του ασφαλούς επαναστάτες να τοποθετούμε για όλα τα θέματα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα θεσμικά όργανα, εκεί που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει εκπρόσωπο. Στην Τρίπολη, η ισοπαλία έγινε διπλό με πέναλτι φάντασμα. Στην Κρήτη, ο Πλατανιάς έπαιξε PlayStation κόντρα στην Καλονή και έβαλε όσα η Μπάρτσα, δηλαδή 7 γκολ. Στη Βέρεια, ο διαιτητής Κουκουλάκης, οφθαλμίατρος στο επάγγελμα, είδε πέναλτι σε βουτιά ενός παίκτη της Βέρειας. Στη Νέα Σμύρνη, την άμυνα του Λεβαδιακού δεν τη συναντάς ούτε σε σχολικό πρωτάθλημα. Πέραν λίγων παραγόντων και των παικτών του στοιχήματος, ουδής άλλος ασχολείται σοβαρά με τη Σούπερ Λίγκα. Πώς άλλωστε να πάρεις τα σοβαρά μια κωμωδία? Και πάμε τώρα στην επεισοδιακή παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη στο Imperial College του Λονδίνου. Ο Υπουργός Υγείας, που πήγε στη Βρετανική πρωτεύουσα για να απευθύνει ομιλία για τη δημόσια υγεία, συνάντησε πολεμική ατμόσφαιρα με φοιτητές να τον αποδοκιμάζουν έντονα και εκείνον να μπαίνει σε αντιπαράθεση μαζί τους. I've just received. You want everybody to be together? Yes. Yes. This is what you do. Anyway, always when you speak in the media, this is your way of doing things. Perhaps that's how we should speak then, right? Is that your way of democracy? This is his way of democracy, not mine. But he has to be confronted with his own way of democracy. Με αυτόν τον τρόπο υποδέχτηκε μια μερίδα φοιτητών τον Υπουργό Υγείας στο Πανεπιστήμιο Imperial στο Λονδίνο. This is your idea for democracy. No, this is your idea for democracy. You lie all the time. You are lying. You are a liar. You are a liar. You are a liar. Tell us about the health system in Venezuela. You know nothing about reality. You are selling. You don't know nothing about reality. You are selling Patakos books. What democracy? You tell us about democracy. And now we have European regime that governs Greece. This democracy for you. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσπάθησε καν να αρχίσει την προγραμματισμένη ομιλία του και πέρασε απευθείας, εξαιτίας και των συνεχών παρεμβάσεων από το ακροατήριο, στις ερωτήσεις που βέβαια κατέληξαν σε αντιπαραθέσεις σε υψηλούς τόνους. Αν είχα πάει σε ένα ελληνικό αμφιθέατρο, θα με είχαν σπάσει το ξύλο. Στην Αγγλία φωνάξανε μεν, αλλά ήταν κυρίες δε. Γιατί στην Αγγλία, ακριβώς δίπλα που δεν φαίνεται την κάμερα, στην είσοδο του κτηρίου, υπάρχει αστυνομία. Αυτή η αριστερή, η οποία υποτίθεται εκπροσωπούν την ελευθερία και τη δημοκρατία και που λεμούν εμάς τους φασίστες, είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται. Μία μειοψηφία σε ένα αμφιθέατρο, ότι δεν δέχονται να μιλήσει κανένας με τον οποίο οι ίδιοι δεν είναι σύμφωνοι.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν το λόγο πήρε χωρίς μικρόφωνο ένας φοιτητής από τα έδρανα του αμφιθεάτρου, με τον κύριο Γεωργιάδη να φτάνει μέχρι τη θέση του, προκαλώντας τον να απαντήσει στο μικρόφωνο για το αν γνωρίζει το ποσό που έχει πληρώσει η χώρα στους δανειστές μας. Μη γνωρίζοντας ο φοιτητής την απάντηση, του ζήτησε πίσω το μικρόφωνο και επιχείρησε να το πάρει από τα χέρια του. Παρόν στη σκηνή ήταν και ο πρώην υπουργός Ηλίας Μόσιαλος, ο οποίος έκανε λόγο για μεταφορά του ελληνικού αμφιθεάτρου στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου. Καμία σχέση δεν έχει με απόπειρα να πραχτούν στα χέρια. Ο κύριος υπουργός αντέδρασε απλώς στις συνεχείς διακοπές που έκανε ο συγκεκριμένος φοιτητής, με απαξιωτικούς θα έλεγα χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν σε αγγλικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Δυστυχώς οι Έλληνες φοιτητές όταν έρχονται στο Λονδίνο μεταφέρουν και ό,τι κακό συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πάντως, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Imperial College θεωρεί ότι η εκδήλωση είχε επιτυχία, γιατί από την πλευρά της πλειοψηφίας των παρευρισκομένων επιχειρήθηκε για 2,5 ώρες να γίνει πραγματική συζήτηση με έναν υπουργό, ο οποίος μάλιστα κλήθηκε από τους ίδιους τους φοιτητές. Δεν είναι όλοι από το πανεπιστήμιο αυτή. Από το πανεπιστήμιο ήταν κάποιοι λίγοι και περισσότεροι ήταν φίλοι τους από άλλα πανεπιστήμια. Δώσαμε σε όλα αυτά τα άτομα και τους φοιτητές τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και να απευθυνθούν στον υπουργό με τόσο άμεσο τρόπο που δεν έχω υπόψη μου κάποιον άλλο τρόπο τέτοιο που θα μπορούσαν να το κάνουν. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Γεωργιάδης, πίσω από τις αποδοκιμασίες και τις αντιδράσεις, υποστηρίζει ότι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτηρίζει οξύμορο να αντιπαλεύει στον καπιταλισμό από το City του Λονδίνου. Το 30% των κερδών από την ανάπτυξη του χώρου του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό θα εκχωρούνται στο δημόσιο, αποκάλυψε σήμερα στον Sky ο διευθύνων σύμβουλος της Lambda Development, Οδυσσέας Αθανασίου. Συνολικά, στην πλήρη ανάπτυξη του έργου θα δημιουργηθούν περισσότερες από 35.000 θέσεις εργασίας, ενώ σύμφωνα με έρευνα του ΕΟΒΕ θα προσθεθεί 1,2% στο ΑΕΠ της χώρας. Η οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας ανοίγει την Τετάρτη. Τις υποδομές στο ακίνητο του πρώην αεροδρομίου, όπως τα δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, στους δρόμους, καθώς και ένα μεγάλο πάρκο έκτασης 2.000 στρεμμάτων, θα πρέπει να αναπτύξει η Lambda Development σε περίπτωση που κριθεί συμφέρουσα η προσφορά της από το Taipei. Στην πρότασή της συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου, την ανακατασκευή της παραλίας, ενώ περιλαμβάνει ακόμα 1.600 έως 1.800 στρέμματα κοινοχρήστων χώρων, όπως δρόμοι, πλατείες, παιδικές χαρές και την υπογειοποίηση μέρους της παραλιακής λεωφόρου. Με το καλημέρα, με την αρχή του έργου, 10.000 θέσεις εργασίας που θα ασχολούνται όχι μόνο με την κατασκευή σε επίπεδο κατασκευαστικό στον τόπο που θα γίνεται το έργο, αλλά και με όλες τις παρεμφερείς υπηρεσίες. Νομικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, αρχιτέκτονες, μηχανικοί. Στη διάρκεια του έργου θα αναπτύσσονται, πολύ σύντομα θα φτάσουν τις 30.000 για να καταλήξουν στις 50. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει το τίμημα για την αγορά του οικοπαίδου, το κόστος για την αγορά των μετοχών και το κόστος για τις υποδομές που θα δημιουργηθούν. Το καλό είναι και το όφελος. Πολύ μεγαλύτερο είναι για την οικονομία στο σύνολό της. Γιατί θα έχει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο τουρίστες που πρέπει να φέρουμε. Αυτό έχει τεράστια πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην εστίαση, στα ξενοδοχεία της περιοχής πέραν των δικών μας, στην ψυχαγωγία, στο εμπόριο. Το ελληνικό δημόσιο βάσει τη σύμβαση θα λαμβάνει το 30% των κερδών από την αξιοποίηση του χώρου, φόρους, ενώ η συντήρηση της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ που χρειάζεται το πάρκο ετησίως θα γίνεται από τον επενδυτή. Αρχίζοντας από το επίπεδο της τοπικής κοινωνίας. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ εύκολο και προφανές για κάποιον να καταλάβει ότι το να είσαι σε αυτό το πάρκο, το να είσαι σε αυτή την τρομερή ανάπτυξη, θα δώσει αξία στο σπίτι που έχεις και θα αναβαθμίσει καθημερινά την ποιότητα της ζωής σου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μελέτης του ΙΟΒΕ, αναμένεται να δημιουργηθούν σταδιακά 35 έως 50.000 θέσεις εργασίας, χωρίς να συμπολογίζονται οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πάμε τώρα και πάλι στο Νίκο Ανδρίτσο για μια πολύ σημαντική, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επιστημονική εξέλιξη. Νίκο, ένα τηλεσκόπιο που λειτουργεί σε βάση του Νότιου Πόλου ανείχνευσε για πρώτη φορά ρητιδώσεις στο χωροχρόνο που εμφανίστηκαν μία στιγμή μετά τη μεγάλη έκρηξη. Αυτό υποστηρίζουν τουλάχιστον Αμερικανοί ερευνητές. Έτσι, ακριβώς μετά το Big Bang λοιπόν, και εφόσον επιβεβαιωθεί η ανακάλυψη αυτή η σία, θα είναι η μεγαλύτερη του αιώνα και πιθανότατα θα βραβευτεί με Νόμπελ, όπως σχολιάζουν ανεξάρτητοι ειδικοί. Δηλαδή τι βρήκαν?
Βρήκαν τα σήματα τα οποία κατεγράφησαν από εξειδικευμένο τελεσκόπιο, το Biceps στην Ανταρκτική, και φαίνεται να είναι ίχνησία από τα λεγόμενα βαρυτικά κύματα, τα οποία είναι η τελευταία ανεπιβεβαίωτη πρόβλεψη του Einstein. Η ανίχνευσή τους αφενός θα δικαίωνε από τη μία τον πατέρα της σχετικότητας, θα μου πεις ότι και αυτό είναι σχετικό, αφετέρου όμως θα προσέφερε μία στήριξη στη λεγόμενη θεωρία του πληθωρισμού, σύμφωνα με την οποία το νεογέννητο σύμπαν πέρασε από μία φάση απότομης διώκωσης. Και όλα αυτά σία για να εξηγήσουμε τη στιγμή μηδέν, αμέσως μετά το Big Bang. Μάλιστα, πραγματικά εντυπωσιακό. Πάμε τώρα σε ένα νεογέννητο γοριλάκι που έχει κλέψει καρδιές σήμερα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο σε αυτή την ιστορία? Είναι ότι αυτό το γοριλάκι ήρθε στη ζωή με κεσαρική τομή που εφαρμόζεται σε ανθρώπους και όχι σε ζώα. Ναι, και μάλιστα γιατί του ζωολογικού κήπου κάλεσαν έναν γυναικολόγο προκειμένου να του βοηθήσει στην επέμβαση. Φοράει και σκουφάκι. Κανονικά. Τα γεννητούρια έγιναν στο ζωολογικό κήπο του Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια. Οι δυσκολίες όμως για το γοριλάκι δεν τελείωσαν εκεί. Καθώς λόγω των επιπλοκών του τοκετού, το γοριλάκι γεννήθηκε με ρήξη τραχείας, για την οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν που εξεδόθη σήμερα, οι πνευμονές του έχουν φουσκώσει πλέον κανονικά και φέρονται να λειτουργούν φυσιολογικά. Το γοριλάκι, που δεν το έχουν δώσει ακόμα ονομασία, ζυγίζει 2 κιλά και έχει το φυσιολογικό βάρος για την ηλικία και το είδος του, και οι γιατροί είναι βέβαιοι τώρα πως θα ζήσει. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι. Δεν είχε το Θεό του ένας 30χρονος ιερέας από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τον εγκέφαλο Σπύρας, η οποία εξαπάτησε τουλάχιστον 166 ανέργους, απομιζώντας τους πάνω από 78.000 ευρώ, με το πρόσχημα ότι θα τους εξασφάλιζε δουλειά. Η καλοδουλεμένη απάτη μπήκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2009, όταν ο ιερωμένος, που τότε ακόμα δεν είχε χειροτονηθεί, έστησε μια εταιρεία εύρησης εργασίας με γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από αγγελίες ψάρευε ανέργους, τάζοντάς τους δουλειά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τον Μάρτιο του 2013 μπήκαν στο κόλπο και οι άλλοι δύο συνεργοί, ιδρύοντας δεύτερη εταιρεία με συναφές αντικείμενο. Ως διαχειριστή αχυράνθρωπο είχαν τοποθετήσει έναν 26χρονο. Έλεγα στους παθόντες να τους στείλουν ένα βιογραφικό. Και στη συνέχεια τους ζητούσαν να συμπληρώσουν ένα συμβόλαιο παύλα σύμβαση εργασίας. Οι δράστες αξίωναν από τους πελάτες τους να τους καταβάλουν στην αρχή το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, στη συνέχεια τους ζητούσαν άλλα 100 ευρώ και με τη σύνταξη του συμβολέου εργασίας τους ζητούσαν 492 ευρώ. Για να μην μπορεί να φτάσει κάποιος εύκολα στα ίχνη τους, είχαν στήσει ένα είδος πυραμίδας εξουσιοδοτήσεων για την ίσπραξη των χρημάτων. Οι κατηγορούμενοι, κατά τις συναλλαγές τους, δεν χρησιμοποιούσαν τα πραγματικά τους ονοματεπώνυμα, δεν είχαν διαζώσει σε επαφή με τα θύματα, ενώ έκαναν όλες τις συνεννοήσεις τηλεφωνικά. Σε κανέναν όμως δεν βρήκαν δουλειά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 4 θυμάτων που, αφού κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά, μετανάστευσαν στη Γερμανία και την Κύπρο, αλλά όταν έφτασαν εκεί, οι εργοδότες τους απέρριψαν, διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Από έναν Αλβανό υπήκο, μάλιστα, είχαν αποσπάσει συνολικά 6.300 ευρώ. Χωρίς όμως να έχουν εξασφαλίσει από τη μια βίζα που απαιτείται, γιατί είναι τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και χωρίς ο άνθρωπος αυτός να έχει την ειδικότητα που απαιτούσε ο εστιατόρας στη Γερμανία. Και στις άλλες περιπτώσεις, άλλα ζητούσαν οι εστιατόρες, άλλες ειδικότητες έστειλαν αυτοί. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται τον Οκτώβριο του 2013, όταν ο 26χρονος αντιλήφθηκε την παράνομη δράση της εταιρείας και προχώρησε σε καταγγελία. Ο 30χρονος ιερωμένος ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς κατά το παρελθόν του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για παρόμοια δικήματα και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη τώρα. Θα συνδεθούμε με τον Μιχάλη Τεζάρη στην αίθουσα ειδήσεων. Να αναφέρομαι στο μακελιό που είχαμε σήμερα στην Ιερά Πέτρα. Μια συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία, Μιχάλη. Μια σύλληπτη οικογενειακή τραγωδία εξελίχθηκε το απόγευμα σήμερα στην Ιερά Πέτρα με έναν 53χρονο εφαρμακοποιό στο επάγγελμα να εκτελεί τον πατέρα του 75 ετών και την αδερφή του ηλικία 43 ετών. Όλα ξεκίνησαν σε 7 το απόγευμα, όταν ανάστατοι κάτοικοι στο κέντρο της πόλης βγήκαν από τα σπίτια τους και κατευθύνθηκαν στο σπίτι του φαρμακοποιού. Εκεί αντίκρισαν τον δολοφονημένο, τον πατέρα, την αδερφή του και τον 53χρονο, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μόλις δολοφόνησε τα μέλη της οικογένειάς του. Είχε ψυχολογικά προβλήματα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε,
σύμφωνα με το όσο μαθαίνουμε πάντως από την Ιερά Πέτρα, δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ίσα ίσα, αυτό που είχε η οικογένεια ήταν διαφορές ιδιοκτησιακού χαρακτήρα, οι κληρονομιές που λέμε, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει αυτή την ενέργεια. Μάλιστα, πριν κάνει την δολοφονία και στη συνέχεια την αυτοκτονία, και πριν αυτοκτονήσει, είχε στείλει μήνυμα σε φίλο του αστυνομικό που έλεγε ότι όλες οι απαντήσεις υπάρχουν σε ένα χαρτί που έχω αφήσει στην τσέπη μου. Εκεί να ψάξετε, εκεί θα μάθετε τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση τις έρευνες η ασφάλεια, λοιπόν. Ακριβώς. Και μάλιστα το δυσάρεστο είναι σε ότι τους ανθρώπους αυτούς τους βρήκε όλους νεκρούς η μάνα της οικογένειας, η οποία γύρισε. Τραγικό. Και αφού έμαθε τι έγινε, πήγε σπίτι γρήγορα και αντίκρισε τα τρία μέλη της οικογένειάς της άψυχα στο σπίτι. Η ασφάλεια έχει αναλάβει τις ευθύνες για την έρευνα και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 53χρονου φαρμακοποιού. Είναι πραγματικά σύλληπτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Και θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά στον Νίκο Ανδρίτσο για μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, ότι βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη η σχεδιάστρια μόδας Elle Ren Scott, η οποία είναι η σύντροφος του Mick Jagger. Η 49χρονη βρέθηκε σία νωρίς το απόγευμα από τον βοηθό της. Η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για αυτοκτονία, αν και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που αναφέρει ο Guardian, η σχεδιάστρια βρέθηκε κρεμασμένη. Εκπρόσωπος του Mick Jagger είπε ότι ο τραγουδιστής είναι σοκαρισμένος και συντετριμμένος. Η Scott και ο Jagger ήταν ζευγάρι από το 2001. Η Elle Ren Scott... παρακολουθούμε εδώ σε κοινές εμφανίσεις. Η Elle Ren Scott, το πραγματικό της όνομα ήταν Luann Barbrow, μεγάλωσε από ανάδοχους γονείς στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στο Παρίσι και στη συνέχεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να εργαστεί ως στυλίστρια. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για ακόμη μια φορά. Κυρίες και κύριοι, στην Πρετόρια συνεχίστηκε για 11η μέρα η δίκη του παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριος, που κατηγορείται για το φόνο της συντρόφου του. Εκπαιδευτής και έμπορος όπλων, κατέθεσε ότι ο νοτιοαφρικανός αθλητής γνώριζε καλά τους κανονισμούς, ενώ αποκάλυψε ότι είχε κάνει παραγγελία για αγορά 7 όπλων. Φυσικά, η παραγγελία ακυρώθηκε μετά το τραγικό γεγονός, όμως ήταν αρκετό για την κατηγορούσα αρχή να κάνει λόγο για έναν άνθρωπο που είχε αιμονή με τα όπλα. Για 11η ημέρα συνεχίστηκε η δίκη του 27χρονου νοτιοαφρικανού αθλητή Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος κατηγορείται για το φόνο εκ προμελέτης της συντρόφου του Ρίβα Στένκαμπ. Στην κατάθεσή του σήμερα, ένας ιδιοκτήτης σκοπευτικού ομίλου και εκπαιδευτής αποκάλυψε ότι είχε βοηθήσει αρκετές φορές τον Πιστόριους να προμηθευτεί όπλα. Ο Σον Πάτρικ Ρένς είπε χαρακτηριστικά ότι ο παραολυμπιονίκης έτρεφε μεγάλη αγάπη για τα όπλα. Any other firearms from you? He did. Over a number of months, he bought a number of other firearms from us, my lady. Was there any discussion about the accused's interest in firearms? There were many, my lady. What did he indicate? He had a great love and enthusiasm for them, my lady. Ο εκπαιδευτής πάντως υποστήριξε ότι ο Όσκαρ Πιστόριους γνώριζε τους κανόνες χρήσης όπλων, αφού πριν λάβει την άδεια οπλοκατοχής απάντησε όπως απαιτούνταν σε όλα τα σχετικά ερωτηματολόγια. Ο Όσκαρ Πιστόριους επιμένει ότι άνοιξε πιτ κατά της Ρίβα Στένκαμπ κατά λάθος, καθώς την πέρασε για διαρρήκτη. Όμως η ενάγουσα αρχή υποστηρίζει ότι ο Πιστόριους σκότωσε την Στένκαμπ μετά από έντονο καυγά που είχε το ζευγάρι. Αμέσως μετά θα δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς επέστρεψαν τα μοναζιγά στο Παρίσι. Είναι συναγερμό στις αρχές. Σε μια προσπάθεια για τον έλεγχο του φαινομένου, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλει το μέτρο της εναλλαγής των μονών και ζυγών στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι εντυπωσιακές λεωφόροι και οι δρόμοι στην πόλη του Φωτός δεν θα είναι από σήμερα τόσο πολυσύχναστοι. Σε αυτό τουλάχιστον προσβλέπουν οι αρχές που αποφάσισαν την επιβολή του μέτρου της εναλλαγής των μονών και ζυγών στην κυκλοφορία των οχημάτων σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση που πλήττει εδώ και πολλές ημέρες στη γαλλική πρωτεύουσα. Αυτό σημαίνει ότι οχήματα με μονό αριθμό πινακίδας θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν τη μία ημέρα και οχήματα με ζυγό αριθμό θα κυκλοφορούν την επόμενη. Εδώ και μία εβδομάδα τα αιωρούμενα σωματίδια ταλαιπωρούν κατοίκους και επισκέπτες της πόλης του Φωτός. Πρόκειται για το χειρότερο κύμα νέφους που έχει δει η χώρα από το 2007, ενώ αιτία φαίνεται να είναι η εναλλαγή ζεστών ημερών και κρύων ξηρών νυχτών. Τα κρύα βράδια κάνουν το έδαφος ψυχρό, αλλά η ατμόσφαιρα παραμένει ζεστή από την υψηλή θερμοκρασία της ημέρας. Η μόλυνση παγιδεύεται και ο αέρας γίνεται πιο πυκνός.
Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εναλλασσόμενη κυκλοφορία μονών ζυγών, 700 αστυνομικοί θα λάβουν θέση σε 60 σημεία ελέγχου. Η Ευρώπη θα κληθεί να δώσει λύση στο οξύ πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, προάγοντας την πράσινη τεχνολογία στην αυτοκίνηση. Αμέσως τώρα στο EcoNews, ο Επίτροπος Προστασίας Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει οδηγίες για προστασία των καταναλωτών από τη διαδικτυακή απάτη. Κατένα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Προστασία των Ψηφιακών Καταναλωτών. Ανακοίνωσε από το ΖΑΠΙ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τους Καταναλωτές και για την Ασφάλεια των Προϊόντων. Ένας τομέας που δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι, όσο σε άλλες χώρες. Ακριβώς, και έχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, όπως θα ακούσουμε τον ίδιο να μας λέει. Η Ελλάδα βρίσκεται δυστυχώς κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο στις ψηφιακές αγορές, γιατί αφενός οι χρήστες του διαδικτύου είναι ακόμη σχετικά λίγοι, αφετέρου δεν εμπιστεύονται τις online αγορές. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, χρειάζεται όμως, όπως τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης, και ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Αγορές με ένα κλικ. Γρήγορα, φθηνά και χωρίς περιττές μετακινήσεις. Άρα, με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα. Αν μάλιστα η διαδικτυακή αγορά μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς τρευλώσεις και με έλεγχο προς την ασφάλεια των συναλλαγών, τότε η ψηφιακή οικονομία θα μπορούσε να γίνει το όχημα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά. Χρειάζεται όμως ένα πλαίσιο λειτουργίας και κυρίως ενήμερους καταναλωτές. Ο Επίτροπος Καταναλωτικής Ασφάλειας της Ευρώπης, Νέβεν Μίμιτσα, ήρθε στην Ελλάδα και στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας ανήγγειλε από το ΖΑΠΙΟ Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Προστασία των Ψηφιακών Καταναλωτών. Σε δύο μήνες από σήμερα θα είναι σε πλήρη εφαρμογή η νέα οδηγία που φέραμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών που ψωνίζουν online. Θέλουμε να βελτιώσουμε το καθεστώς αγορών, γιατί διαπιστώσαμε πως αρκετοί Ευρωπαίοι δεν εμπιστεύονται το διαδίκτυο ή έχουν πέσει θύματα απάτης. Με την εκστρατεία που ξεκινήσαμε, θέλουμε και οι Έλληνες να μάθουν για τα δικαιώματά τους στις online αγορές, αλλά παράλληλα να μπορούν και να απαιτήσουν την εφαρμογή τους. Γιατί οι διαδικτυακές εφαρμογές, που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχαν, σήμερα βρίσκονται σε ανωδική πορεία και απασχολούν 1 εκατομμύριο εργαζόμενους στην Ευρώπη με ετήσια αύξηση πάνω από 11%. Ωστόσο, ακόμη υπάρχουν και σοβαροί περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο για πολλούς Ευρωπαίους, ενώ 20% των καταναλωτών φοβούνται να ψωνίσουν από το ίντερνετ. Η Ελλάδα είναι μέσα στις 8 χώρες που βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εμφανίζοντας χαμηλή εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές αγορές, με εξαίρεση τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών στο διαδίκτυο είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με άλλες χώρες μέλη. Δεν εμπιστεύονται τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αμφισβητούν την ποιότητα των προϊόντων, ενώ δεν έχουν εμπιστοσύνη και στις καταναλωτικές οργανώσεις. Είναι σημαντικό να ακολουθούνται κάποιες συμβουλές πριν τις online αγορές, όπως να ελέγχεται η αξιοπιστία της σελίδας από όπου αγοράζετε, έτσι ώστε να σας παραδοθούν τα προϊόντα και να ξέρετε ότι πλέον, με βάση τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει επιμηκυνθεί στις 14 ημέρες η περίοδος προκειμένου να αποφασίσετε αν θα κρατήσετε το προϊόν ή αν θα το επιστρέψετε. Ένα δικαίωμα που δεν έχετε στα συμβατικά καταστήματα. Είναι ώρα να σκεφτούμε ψηφιακά και να αγοράζουμε ψηφιακά, γιατί συμβάλλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών, όμως χρειάζεται ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα πολιτών. Στις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες υπάρχουν ιδιαίτερα ισχυρά καταναλωτικά κινήματα, τα οποία είναι αρρωγή στην προσπάθεια των κυβερνήσεων σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών. Θα θέλαμε πραγματικά εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούμε συχνότερα τη φωνή των καταναλωτικών οργανώσεων. Εκατοντάδες αρχαία ναυάγια που βρίσκονται σε βάθος 50 μέτρων κάτω από τη θάλασσα και δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια ευελπιστούν να εντοπίσουν μέσω δορυφόρων ερευνητές που συμμετέχουν στο νέο φιλόδοξο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οργανισμού ΡΕΑ. Την ευθύνη του προγράμματος θα έχει η ελληνική εταιρεία Planetec. Οι κατηγορίες δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν είναι οπτικές απεικονίσεις και εικόνες από ραντάρ. Οι επιστήμονες θα αναπτύξουν ειδικούς αλγορίθμους που θα αναλύουν τα δεδομένα, αναζητώντας για χαρακτηριστικά τα οποία θα υποδηλώνουν πως κάτω από το νερό βρίσκονται κρυμμένα ναυάγια και αρχαία οικισμοί. Παράλληλα, η Planetec έχει αναλάβει την ευθύνη για την χαρτογράφηση της υδρόβιας βλάστησης της Ποσειδονίας μέσω δορυφόρων σε βάθος 25 μέτρων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με το μάτς Πανετολικός Ξάνθη 1-0 έπεσε η αυλαία στην 29η αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα. Σε ένα ακόμη μάτς με πολλά παράπονα, πάντως για τη διαιτησία. Οι αποφάσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων που σφυρίζουν το σημερινό αγώνα είναι δικές τους, είναι των ιδίων ή άλλων κέντρων εξουσίας. Αν αυτά υπάρχουν, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕΣ Κότα Ξάνθη. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, τώρα για να αλλάξουμε κλίμα, κινείται ήδη σε αριθμούς Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι με το Σαβιόλα στην αποστολή αναχωρούν αύριο το πρωί στις 10 για το Manchester, εκεί όπου τους περιμένει United στη ρεβάνς του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η μεγάλη αντίπαλος των Πειραιωτών παρουσίασε πάντως ανημική εικόνα στο πρωτάθλημα απέναντι στη Liverpool και γνώρισε τη συντριβή με 3-0. Λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς στο θέατρο των ονείρων με τον Ολυμπιακό για τους 16 του Champions League, η United γνώρισε μια βαριά ήττα, κάνοντας ακόμα μια κακή εμφάνιση και δίνοντας μεγάλη αδυναμία στο επιθετικό κομμάτι. Ένα στοιχείο του ντέρμπι, που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Μίτσελ και τους συνεργάτες του, έχει να κάνει με τον τρόπο που επέλεξε ο τεχνικός των κόκκινων Brendan Rodgers να χτυπήσει τη United. Αυτό ήταν να επιτεθεί η ομάδα του, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο από τα δεξιά, θεωρώντας τον Ευρά αδύναμο κρίκο στην αμυντική διάταξη πρωταθλητών Αγγλίας. Η ομάδα είναι πεπισμένη, έχει αυτοπεποίθηση ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένη για αυτό το παιχνίδι. Όμως είναι καλύτερα να μην μιλάμε πάρα πολύ. Πρέπει να αποδείξουμε το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δείξουμε πως την κλάση της ομάδας μας μέσα στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Αγωνιστικά ο Σαβιόλα, ο οποίος την Τρίτη έβγαλε μέρος της προπόνησης, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ιστορικό αγώνα της Τετάρτης στο Μάντσεστερ. Στο Παναθηναϊκό, Γιάννης Αναστασίου βλέπει τους παίκτες του πλέον να βρίσκουν τον τρόπο να φτάνουν στη νίκη ακόμα και σε αγώνες όπου η απόδοσή τους δεν κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Και είδε να διαχειρίζονται με έξυπνο τρόπο την αναμέτρηση, φτάνοντας σε μια πολύτιμη νίκη. Για τον Παναθηναϊκό όμως αποτελεί παρελθόν πλέον ο αγώνας στα Γιάννενα, καθώς την Τετάρτη θα αντιμετωπίσουν τον Όφη στο Ηράκλειο, στο πρώτο μεταξύ του ημιτελικό για το κύπελο Ελλάδος. Από το μάτι με τους κριτικούς δεδομένα θα λείψει ο Τάσος Λαγός, ο οποίος τραυματίστηκε κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα και αναμένεται να απουσιάσει για 10 με 15 μέρες. Εκτός θα είναι και ο Πέτριτς με τον Μπαϊράμι, που επίσης έχουν προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο επιστρέφουν οι Πράνιτς, Σπυρόπουλος και Κουτρουμπής. Στην κυκλοφορία τέθηκαν ήδη τα εισιτήρια των αγώνων με Απόλλωνα Σμύρνης και Καλονή στο Απόστολος Νικολαίδης. Η γενική είσοδος μάλιστα στον αγώνα με την Καλονή είναι 10 ευρώ. Στην οκτάδα της βαθμολογίας Super League ανέβηκε ο Πανετολικός που επικράτησε 1-0 της Ξάνθης στο Αγρίνιο. Ο Μαρτίνες πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν σχεδόν σε όλο το διάστημα το αγώνα με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κάλβο στο 5ο λεπτό. Σε λιγότερο πάθος από 1/4 από την αποβολή του Κάλβο στην αναμέτρηση απέναντι στον Πανετολικό ήρθε η επίσημη θέση της ΠΑΕ Ξάνθης. Σε αυτή οι ακλήτες ζητούν βοήθεια και παράλληλα απορούν για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανακοίνωσε εντωμεταξύ με την οποία καταγγέλει τα όσα συνέβησαν στην αποστολή της ομάδας κατά την επίσκεψή της στο ΕΑΚ Βόλου για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, εξέδωσε η Επισκοπή. Οι κριτικοί κάνουν λόγο για εχθρικό κλίμα από τους ανθρώπους της γηπεδούχου, ενώ αναφέρονται και στον Αχιλλέα Μπέο, για τον οποίο υποστηρίζουν ότι τους απειλούσε και τους εξέβριζε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Επισκοπής εκφράζει τη λύπη του για την απαράδεκτη φιλοξενία που έτυχε η ομάδα μας χθες στο ΕΑΚ Βόλου στην αναμέτρηση με τον τοπικό Ολυμπιακό. Η ομάδα μας χθες έτυχε τη χειρότερη φιλοξενία στην ιστορία της από μια ομάδα που πριν από 4 μήνες κέρδιζε μέσα στην έδρα μας χωρίς να αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα. Εχθρικό κλίμα, ύβρις, φουσκωτή, τραμπουκισμοί, μαγιά και καροτσάκια είναι μερικές από τις λέξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να χαρακτηρίσουμε το τι έζησαν τα μέλη της αποστολής μας στο Βόλο. Όλα αυτά είναι άγνωστα σε εμάς και δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία μας για το ποδόσφαιρο. Πίσω από τον πάγκο της ομάδας μας, στους διαδρόμους των αποδυτηρίων και στη συνέντευξη τύπου, βρισκόταν ο Αχιλλέας Μπέος με τη συνοδεία του, απειλώντας και υβρίζοντας με χυδαίες εκφράσεις τα μέλη της ομάδας μας. Λυπούμαστε που ένα μικρό χωριό της Κρήτης τόλμησε να έρθει και να αγωνιστεί απέναντι στον ιστορικό Ολυμπιακό Βόλου και ζητάμε συγγνώμη που τολμήσαμε να ισοφαρίσουμε. Ευτυχώς που χάσαμε. Πάμε τώρα στις αγορές. Είχαμε ανωδική έκρηξη σήμερα για το Γενικό Δίκτυο στην Αθήνα στο συν 3,5% και τις 1.365 μονάδες ολοκλήρωση της συνεδρίας. Ιδιαίτερα θετικό το κλίμα και για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αντίστοιχη εικόνα πριν από λίγο και στη Wall Street με Dow Jones και Nasdaq να ενισχύονται σημαντικά. Πάμε τώρα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το ευρώ ενισχύεται έναντι δολαρίου και γεν, άνοδος και για το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το γεν. Σε πτωτική πορεία οι τιμές του αργού πετρελαίου, άνοδο κατέγραψε η τιμή του χρυσού στα 1.379 δολάρια η ουγγιά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για αυτήν την εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη, πιο ζεστές μέρες. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Πρώτη φωτογραφία, παλαιό ζερβοχώρι ναού σας από τον Νίκο. Η επόμενη φωτογραφία είναι μια βόλτα στο Σπερχιό, μας λέει η Βαρσαμία, στη Φθιώτιδα.
και την ευχαριστούμε, όλους ευχαριστούμε. Χαλή να το πατήσεις είναι η παιδιάδα των Φιλίππων από τον Άλκη και η τελευταία φωτογραφία είναι επίσης από τον ομό Ημαθία, Σέλη κάτω Βέρμιο από την Αντωνία. Skycaros.gr για τις φωτογραφίες σας αλλά και για τον καιρό. Αύριο τώρα Τρίτη, γενικά έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, ούτε ένα σύννεφο πάνω από αυτήν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους 2 με 4 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 22 με 23 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 19 βαθμούς. Στην Αττική έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 9 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 6 έως 21 βαθμούς. Συνεχίζεται το έθριος καιρός στη χώρα μας και την Τετάρτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και το απόγευμα στα νότια μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς, πιθανόν για λίγο τοπικά και 25 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή. Τοπικές συννεφιές, την Πέμπτη κυρίως, στη Βόρεια Ελλάδα. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι την Πέμπτη θα γίνουν βόρειοι, θα ενισχυθούν και στο Αιγαίο εντεστή τους θα φτάσει τα 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πέσει λίγο και η θερμοκρασία, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα διατηρηθούν οι βοριάδες αρχικά και την Παρασκευή στο Αιγαίο, μέχρι 6 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση. Τέλος, να σας πω πως το Σαββατοκύριακο αραιή συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια, καλοκαιρία σε γενικές γραμμές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Καθημερινά μπορείτε να το παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Βρείτε μας στο Facebook, στη σελίδα μας, όπως επίσης και στο λογαριασμό μας στο Twitter, για να είστε άμεσα ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν. Αμέσως τώρα, CSI Miami, καλή σας νύχτα από εμάς.